Σεβαστέ μου Πάτερ, κύριε Σύμβουλε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το θέμα που θα διαπραγματευτούμε απόψε, όπως σας είπε ο κύριος Σύμβουλος, είναι άκρος ενδιαφέρον για όλους μας. Η εφηβεία, όπως ξέρετε, τα νιάτα είναι, τα έχουν ονομάσει καταιγίδα, είναι η ηλικία των καταιγίδων, γιατί παρουσιάζει η νεότητα, άμα επαναστατήσει, παρουσιάζει τα συμπτώματα μιας καταιγίδας. Μπορεί να τα σαρώσει όλα, να τα ανατρέψει όλα, να τα κάψει όλα. Κάθε εκδήλωσή της είναι θυελώδης, ηφαιστειώδης, εκρηκτική. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι η εφηβεία είναι η περίοδος που αρχίζει κανείς σιγά σιγά να οριμάζει. Να οριμάζει σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Ο γνωστός γαλλοελβετός φιλόσοφος, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, λέει ότι η εφηβεία είναι μια δεύτερη γέννηση, γιατί σε αυτή την περίοδο ξαναγεννιέται κανείς στη ζωή. Τώρα σε αυτή την ηλικία ανακαλύπτει κανείς, πάβει να μιμείται τους μεγάλους όπως το παιδάκι και ανακαλύπτει το εγώ του, την προσωπικότητά του, και αυτό το εγώ θέλει τώρα να το αυτοεπιβεβαιώσει. Γι' αυτό πολλές φορές το στείνει αυτό το εγώ αντίθετα με τους μεγάλους. Πρόκειται λοιπόν για μια ηλικία ιδηλιακή αλλά και επικίνδυνη. Μοιάζει με τις καμπές, τις απότομες καμπές του δρόμου. Είναι ιδηλιακές αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνες για τα οχήματα. Οι πράξεις των νέων συνήθως είναι αποτέλεσμα μιμητισμού. Αφού όλοι κάνουν αυτό και αυτό, γιατί και να μην κάνω κι εγώ το ίδιο. Δεν κυριαρχεί η λογική. Αλλά ο έφηβος επηρεάζεται πάρα πολύ από την γνώμη των συνομιλίκων του, τους οποίους και θέλει να ακολουθήσει και να μιμηθεί και να έχει την επιδοκιμασία τους. Όσο πάει στις ημέρες μας, η επίδραση της οικογένειας ελαττώνεται και αυξάνει η επίδραση των συνομιλίκων, της τηλεοράσεως, της βιομηχανίας του ασέμνου και ούτω καθεξής. Άλλοτε πάλι οι νέοι ενεργούν κάτω από μια σφοδρή συναισθηματική φόρτιση. Οπότε και πάλι δεν κατευθύνει τις πράξεις του συλλογική η ορθή κρίση. Τέλος, σε αυτή την ηλικία πρέπει να πούμε ότι αργιάζει η φαντασία. Οι νέοι φτιάχνουν τη φαντασία τους γυάλινους πύργους και γι' αυτό συχνά είναι εξωπραγματικοί. Ήστανε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Πολλές από τις νεανικές πράξεις οι ίδιοι οι νέοι τις καταδικάζουν αργότερα. Τώρα όμως τις θεωρούν απολύτως ορθές και επιμένουν σε αυτές. Οι Γάλλοι νεαροί το 1968, στην εποχή του Ντεκόλ, που επαναστάτησαν εναντίον του κράτους και έκαψαν τις αίθουσες του πανεπιστημίου, του πρώτου πανεπιστημίου των Παρισίων, της Σορβόνης, επέταξαν έξω τους καθηγητάς και βάλαν μια ταμπέλα στο πανεπιστήμιο. Απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Ζητούσαν ελευθερία δήθεν, ασυδοσία δηλαδή. Εάν δεν υπήρχε τότε ο Ντεγκόλ με τη δυνατή του φυσιογνωμία να κατορθώσει να τους δαμάσει, εκινδύνεψε ολόκληρη η γαλλική δημοκρατία. Αυτά τα παιδιά σήμερα που είναι μεγάλοι πλέον, ξέρετε τι συμβουλεύουν. Λένε το εξής: μην πιστεύετε σε κανέναν που είναι κάτω από 30 ετών. Γιατί ως τα 30 κανείς παλεύει, κατασταλάξει κάπου, δοκιμάζει, παθαίνει γκάφες, συντρίβεται πολλές φορές και εν πάση περιπτώσει ακόμη δεν έχει οριμάσει πριν από τα 30 για να μπορέσει να δώσει μια έγκυρη γνώμη. Βεβαίως οι εκδηλώσεις των νεαρών και η κρίση που περνούν, η λεγόμενη εφηβική κρίση, δεν είναι άσχετες και με τις σωματικές μεταβολές που είναι ραγδαίες και βαθιές αυτή την περίοδο. Θα σας πω δύο απλά παραδείγματα. Από τα 12 ως τα 16 χρόνια η καρδιά του νέου ανθρώπου διπλασιάζεται, είναι ταλιτώσει. Γι' αυτό έχει και τόσο πλούσιο συναισθηματισμό. Μας κάνει εντύπωση επίσης το ότι η χολή του νέου σε κανένα στάδιο δεν είναι τόσο βαριά όσο είναι κατά την εφηβική ηλικία. Το πορτρέτο του εφήβου που περιέγραψαν οι συγγραφείς όλων των εποχών είναι σχεδόν το ίδιο. Παραπονούμαστε για τα σημερινά παιδιά. Πάνε οι νέοι, λέμε. Δεν ξέρω, μήπως πάμε εμείς οι μεγάλοι, γιατί ποιος τους χάλασε τους νέους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παραπονούμεστε για τα σημερινά παιδιά, αλλά όταν διαβάζει κανείς τους αρχαίους συγγραφείς, βλέπει ότι οι νέοι ήταν πάντοτε το ίδιο. Τα ίδια συμπτώματα και χαρακτηριστικά παρουσίαζαν σε όλες τις εποχές. Θα σας αναφέρω μερικές γνώμες.
Ο Αριστοτέλης που ζει τον 4ο αιώνα π.Χ. λέει οι νέοι ότι ιδένε άπαντα ίονται. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Και γι' αυτό λέει διεισχυρίζονται. Είναι πεισματάριδες. Είναι απόλυτοι στις ιδέες τους. Ανυποχώρητοι. Αλλού λέει ότι είναι φιλογέλωτες και ευτράπελοι. Θέλουν να γελούν, να κάνουν σαματά, να φλιαρούν. Συνεχώς είναι πειραχτήρια. Ο Πλάτων επίσης μιλάει για ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων. Των νέων λέει αΐ κινήστε. Ζωηροί οι νέοι θέλουν συνεχώς να κινούνται, να δρούν. Ο θόρυβος, ο σαματάς είναι κάτι που το επιζητεί η ψυχή τους. Να πάμε και στη Δύση λιγάκι. Ο Λατίνος ποιητής, ο Οράτιος που ζει τον 1ο αιώνα π.Χ. έλεγε ότι ο αγένιος νεανίας που αρχίζει να βγάλει το χνούδι είναι σκληρός στις παρενέσεις. Δεν δέχεται καμιά συμβουλή ο νέος σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα. Δεν ακούνε πια τα παιδιά. Είναι επιθετικός, είναι θρασής όταν τον συμβουλεύουν και συχνά λέει ο Οράτιος αεροβατή. Τη φαντασία του. Φτιάνει φανταστικούς κόσμους. Στους νέους επίσης ταιριάζουν αυτά που είπε ο εθνικός μας ποιητής ο Σολωμός, που έλεγε για τους ελεύθερους πολιορκημένους του Μεσολογγίου. Τα σπλάχνα τους και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Δεν ησυχάζει ποτέ η νεότητα. Ας δούμε μια ματιά μετά Χριστόν τώρα, τον 4ο αιώνα πάμε, μετά Χριστόν που ζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μπορεί αυτά που μας έχουν γράψει να γίνουν ολόκληρο παιδαγωγικό σύστημα. Και ένα τέτοιο σύστημα αγωνίζουμε μια ζωή τώρα, 12 χρόνια, να το φτιάξω ιδιαίτερα μέσω όσα έχει πει ο Ιερός Χρυσόστομος για την αγωγή. Ο Ιερός Χρυσόστομος τους ονομάζει Ονοκενταύρους. Ονοκένταυρος. Ο κένταυρος ήταν ο μισός, από τη μέση κάτω ήταν άλογο και από τη μέση απάνω άνθρωπος. Προσθέθηκε τη λέξη όνος για να μας μιλήσει για τα τρία χαρακτηριστικά των νέων. Ο νέος είναι πεισματάρης όπως είναι ο όνος. Είναι ορμητικός και επαναστατικός όπως είναι το άλογο, ιδίως όταν καλπάζει. Και τέλος είναι και έχει ανθρωπιά ο νέος. Προσέξτε τι αυτή την ιδιότητα. Έχουν ανθρωπιά τα παιδιά. Άμα τα φιλοτιμήσουμε, γίνονται θυσία. Μου έκανε εντύπωση προ καιρού ένας νεαρός, ο οποίος είναι αιμοδότης, εθελοντής αιμοδότης. Κάθε τρεις μήνες πήγε κυβινέμα. Τον βλέπω λοιπόν μια μέρα, αρπάζει και έναν φοιτητή του Πολυτεχνείου, αλλά του λέει: άντε να πάω να δώσει εσύ αίμα, να γίνει αιμοδότης. Τον έκανε και εκείνο αιμοδότη. Μου κάνει εντύπωση. Η αυτοθυσία μερικών νέων, που εμείς οι μεγάλοι θα λυπόμασταν τη ζωούλα μας να πάμε κάθε τρεις μήνες να δίνουμε αίμα. Σ' άλλη ομιλία του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο νέος κατέχεται από τον πυρετό της φιλοδοξίας, των απολαύσεων, του σεξ και των φαντασιώσεων. Και προσθέτει ότι σε αυτή την ηλικία είναι σφοδροί οι άνεμοι, οι αντιδράσεις των νέων. Όπως το Αιγαίο πέλαγος οι άνεμοι. Παρομοιάζει στην Αντιόχεια είναι, αλλά ξέρω ότι εδώ στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια ανάποδη θάλασσα, έχει πολλά αποφόρ. Κινδύνευαν πολύ τα πλοία στην παλιά εποχή και σήμερα ακόμη. Γι' αυτό τους παρομοιάζει, τις αντιδράσεις των νέων τους παρομοιάζει με τους σφοδρούς ανέμους όπως οι άνεμοι του Αιγαίου πέλαγους. Αλλού μας λέει ότι οι νεότεροι ελάχιστα συγκρατούνται από τη σύνεση, δεν πολύ ενδιαφέρονται για την αρετή. Η λογική που μπορεί να κυβερνήσει τα πάθη είναι στους νέους ασθενείς, γιατί είναι σφοδρά τα πάθη. Έναν όρο που χρησιμοποιεί ο Ρουσό, ονομάζει την εφηβεία ηλικία των παθών. Και ο Χρυσόστομος το ίδιο λέει, ότι η σφοδρότητα των παθών τους είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να την δαμάσει, να την κατευθύνει η λογική. Γι' αυτό ακριβώς συνιστούν οι πατέρες, ιδιαίτερα ο Χρυσόστομος, όταν μιλάτε, λέει, σε μια τρυφερή κόρη για την αρετή. Μην της τα λέτε βαριά, δεν θα τα καταλάβει, θα τα αποστραφεί. Να της τα πείτε, λέει, με τρόπο κατάλληλο, λεπτό, χαριτολογώντας, να της πείτε αυτό που θέλετε να της πείτε. Η καρδιά κάθε ανθρώπου, όπως ξέρετε, είναι βαθιά. Αλλά η καρδιά του νέου ανθρώπου είναι ανεξιχνίαστη, είναι άβυσσος. Είναι ένα κλειστό κουτί που δεν μπορεί κανείς να το ανοίξει παρά μόνο με το κλειδί της αγάπης. Ο σοφός Σολομών στις παροιμίες του, στο 24ο κεφάλαιο, γράφει: τρία πράγματα είναι ακατανόητα σε μένα. Το δε τέταρτο, εννοεί την εφηβεία, ακόμη περισσότερο μου μένει ακατάληπτο και ακατανόητο. Ποια είναι τα τέσσερα πράγματα που μένουν, είναι ένα μυστήριο. Τα ίχνη του αετού που πετάει στον αέρα. Μόλις φύγει, πάει, εξαφανίστηκαν τα ίχνη. Ο δρόμος του φιδιού που σέρνεται πάνω στις πέτρες. Δεν μπορείτε να βρείτε τα ίχνη του. Τα ίχνη του πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα.
και σε λίγο αφρός διαλύεται και δεν ξέρετε που πέρασε το πλοίο. Και το τελευταίο και σπουδαιότερο, λέει, είναι το μυστηριώδες. Οι σκέψεις, οι ενέργειες και οι παρεκτροπές του νέου ανθρώπου. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν αυτά τα παιδιά, πώς σκέπτονται, γιατί ενεργούν όπως ενεργούν. Και γιατί πολλές φορές βαδίζουν προς τον γκρεμό και δεν μπορείς να τους σταματήσεις με τίποτε. Σου λέει, είμαι καλά. Θεωρούν αυτή τη ζωή που διάγουν ως φυσιολογική. Και όμως βρίσκονται σε δρόμο πολύ λανθασμένο και επικίνδυνο. Πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι η εφηβεία είναι η ηλικία του ηρωισμού, της περιπέτειας, της ρομαντικής φιλίας, των σφοδρών ερωτικών συναισθημάτων, των ονειροπολίσεων, της υπερευσυγκινησίας, της αστάθειας και των μεταπτώσεων, της τάσεως προς αυτονομία και απομόνωση. Απομονώνονται μόνο τους, δεν θέλουν κανείς να είναι στο δωμάτιο, υποφέρουν εσωτερικά. Και της επαναστατικότητας, της εκλογής φύλων, της ανακαλύψεως των αξιών της ζωής, της ανοικοδομήσεως μιας φιλοσοφίας της ζωής και για μερικά παιδιά και είναι η εποχή του θρησκευτικού προσανατολισμού. Σε πολλά παιδιά συγκινούνται μπροστά στην κλίση του Αγίου και του Ήρωα. Είναι λυπηρό και καταστρεπτικό το γεγονός ότι ο έφηβος, όσο διαρκεί η εφηβεία, δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί το παρελθόν, τα διδάγματα της ιστορίας, της ζωής, την πείρα των γονέων του και των δασκάλων του, των ενηλίκων γενικά, αφού για μερικά χρόνια διακόπτει εντελώς το διάλογο μαζί τους. Μιλούν για διάλογο οι νεαροί και στην ουσία είναι κουφοί, είναι κουφά τα παιδιά. Δεν ακούνε, μόλις αρχίζει να συζητήσει μαζί τους, σηκώνονται και φεύγουν, άμα δεν συμφωνείς αμέσως μαζί τους. Αυτά τα χρόνια είναι για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά χρόνια οδυνηρά και κάποτε μαρτυρικά. Γι' αυτό οι Γερμανοί παιδαγωγοί ονομάζουν την ηλικία αυτή άχαρη ηλικία, χωρίς χάρη, άχαρη και αχάριστη μαζί. Ρώτησα έναν νεαρό που τον γνώριζα, του λέω, παιδί μου, αυτά τα ναρκωτικά που παίρνεις, βλέπεις πως σε έχουν οδηγήσει. Απάντησε, τι λες, μου λέει, κύριε Χαρόνι, αυτά εμένα το μυαλό μου από τότε που τα παίρνω, άνοιξε, έχω διάφυγια, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Και άνοιξαν τα μάτια μου, λέει, τώρα βλέπω σωστά τα πράγματα. Άντε λοιπόν να συνονοηθείς με το νερό, βέβαια είναι μια εξαίρεση αυτή των ναρκωμανών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το παιδί έγινε σκελετός από την καθημερινή σχεδόν χρήση των ναρκωτικών. Δεν μπορεί να εργαστεί πουθενά, να στεριώσει να εργαστεί πουθενά. Δεν μπορεί φυσικά να κάνει οικογένεια και σου λέει ότι είμαι πάρα πολύ καλά και έχω βρει το δρόμο μου. Επίσης η νευρικότητα χαρακτηρίζει τους νέους, η επιθετικότητα. Μερικά παιδιά, η βιαιότητα, πρέπει να σχολιάσω ακόμη ένα άλλο φαινόμενο της ηλικίας αυτής, η λεγόμενη κρίση ντοποζησιών, η κρίση της αντιθέσεως, δηλαδή οι νέοι αντιδρούν στις απαγορεύσεις των μεγάλων, είναι ιδιόρυθμοι, εκκεντρικοί στην ενδυμασία. Κάνουν ό,τι τους αρέσει, δεν υπολογίζουν τις συνέπειες, δεν υπολογίζουν κανένα, καπνίζουν, κριτικάρουν ανελαίητα τους πάντες, είναι επίσμονες και εριστικοί και καταφεύγουν σε επαναστατικές ενέργειες για να ανατρέψουν όπως πιστεύουν το κατεστημένο. Στην πραγματικότητα όμως δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να δοκιμάζουν το πείραμα της αλητείας, το που κάνουν πολλές φορές οι αναρχικοί κλπ. Οι νέοι σήμερα, μερικοί νέοι σήμερα, είναι επαναστάτες της ευημερίας. Προσπαθούν να γεμίσουν την άδεια ψυχή τους με την καταφυγή σε αντικοινωνικές και εγκληματικές πράξεις. Περιέγραψα όσο πιο σύντομα μπορούσα τα χαρακτηριστικά της εφηβικής και νεανικής ηλικίας για να δείτε πόσο δύσκολη και φοβερή είναι αυτή η ηλικία και γιατί πολλές φορές οι έφηβοι κάνουν τη ζωή των γονέων τους και των εκπαιδευτικών μαρτυρική. Χαλεπών οι νεότες. Φοβερή ηλικία οι νεότες. Δύσκολο κυβέρνητη. Με την ευχή σας, ξέρω ότι έχετε δουλειά. Τόσο πολύ ώστε να οδηγούν γονείς και δασκάλους και παιδαγωγούς να τους οδηγούν στην αμηχανία, να μην ξέρουν τι να κάνουν. Με την ίδια συντομία είμαι υποχρεωμένος στο δεύτερο μέρος να σας εκθέσω πώς κατά την ταπεινή μου γνώμη και τη γνώμη των ειδικών και των πατέρων της Εκκλησίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την επαναστατικότητα και επιθετικότητα των νέων. Καταρχήν, να μην νομίσετε ότι υπάρχει κάποια μαγική ράβδος να μπορούμε αμέσως
να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της νεολαίας. Χρειάζονται πολλά μέτρα και τα μέτρα αυτά δεν είναι εύκολα, γιατί πρέπει να αρχίσουν από εμάς. Καταρχήν, για να οδηγήσουμε ένα όχημα πρέπει να ξέρουμε το μηχανισμό του. Και για να κατευθύνουμε τους εφήβους, τους νέους, πρέπει να γνωρίζουμε τον ψυχικό τους κόσμο, την ψυχολογία τους και την νοοτροπία τους. Διαβάσαμε άρα για κανένα βιβλίο σχετικό? Ρωτήσαμε κανέναν ειδικό σε κάθε δυσχέρεια και δυσκολία που συναντούμε με τα μεγάλα παιδιά? Ο Ρουσό συμβούλευε, που έχει γράψει και ειδικό έργο περιαγωγής, ή ο Εμίλιος, συμβούλευε τους δασκάλους της εποχής του με τα εξής λόγια: αρχίστε το έργο σας με το να μάθετε τους μαθητές σας, γιατί πιστέψτε δεν τους γνωρίζετε καθόλου. Και εμείς, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, δεν τους γνωρίζουμε τους νέους, ας είναι και παιδιά μας, και γι' αυτό τους παρεξηγούμε. Και βλέπει η μαμά και ο μπαμπάς το παιδάκι, το αγαπημένο παιδάκι, έως χθες, όταν μπει στην εφηβεία, να γίνεται αγνώριστο και μένουν έκπληκτοι. Τι γίνεται? Απλούστατα, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Το παιδάκι σας περνάει την κρίση της εφηβείας και θα είναι πλέον αντίθετο σε όλα τα θέματα. Θα λέτε α, ζεις, θα λέει β, εκείνο. Μια φορά θα σας πει ναι και 40 φορές θα σας λέει όχι. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της φοβερής ηλικίας. Αλλά είπα ότι πρέπει να αρχίζει το έργο της αγωγής των νέων από εμάς. Εάν δεν πιστεύουμε ότι κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, είναι εικόνα του Θεού, δεν μπορούμε να ασκήσουμε αγωγή. Θα φερνόμαστε λοιπόν απέναντί τους όπως αν είχαμε απέναντί μας τον ίδιο τον Χριστό. Οφείλουμε συνεπώς να σεβόμαστε την προσωπικότητα του νεαρού και την ελευθερία του. Είναι συγκλονιστικοί οι λόγοι του Εθναποστόλου και μάρτυρος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Κοιτάξτε τι ιδέα έχει για τον άνθρωπο. Και ποιον άνθρωπο? Τους άξιστους Έλληνες τότε που δεν ήξεραν καθόλου γράμματα, ληστεύανε, σκοτώνανε. Λοιπόν, δέστε ποια ιδέα έχει για αυτούς τους ανθρώπους. Είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια να σας φιλήσω. Γιατί ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η αντίληψή του για τον άνθρωπο. Αυτή την αντίληψη πρέπει να έχουμε και εμείς για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για τους μικρούς. Μην περιμένουμε σύνεση και ωριμότητα από τους νέους. Αν δεν πάθουν, δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν μαθαίνουν. Αυτά που τους λέμε εμείς και δεν τα δέχονται, θα τους τα μάθει η ζωή. Η πείρα είναι ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά η πείρα, όπως ξέρετε, αποκτάται σιγά σιγά και συνήθως έρχεται σε μεγάλη ηλικία. Εμείς άλλωστε είμαστε όριμοι? Πιστεύετε ότι εμείς οριμάσαμε, και εμείς που έχουμε σπρίσει τα μαλλιά μας? Θυμώναμε όταν ήμασταν νέοι, θυμώνουμε και σήμερα. Κατακρίναμε τότε, κατακρίνουμε και σήμερα. Και κάνουμε και πολλά άλλα, και πολλές άλλες αταξίες. Μεγάλη ιδέα, μερικές φορές κάνω φοβερές αταξίες. Και χειρότερες από τους νέους. Πώς λοιπόν περιμένουμε οριμότητα από αυτά τα νεαρά παιδιά που είναι το γίγνεσθε, τώρα δοκιμάζουν τη ζωή? Ξεχνάμε δυστυχώς συχνά ότι αυτοί οι σκληροτράχυλοι και κάποτε και βάρβαροι νεαροί είναι δικός μας φυσικός καρπός. Είναι τα παιδιά ενός παράλογου πολιτισμού που εμείς οι μεγάλοι τον σκαρώσαμε. Εμείς οι μεγάλοι με την ηθική, την πνευματική αδιαφορία μας, με τη φιλιδονία μας, με την υποκρισία μας, με την ανεντιμότητά μας, με την απληστία μας, με την παρασκευή των ναρκωτικών, με τα προγράμματα που εμείς οι μεγάλοι της τηλεοράσεως καρώνουμε, και με τα τόσα άλλα ετοιμάσαμε μια κόλαση μέσα στην οποία ρίξαμε τα παιδιά μας να ζήσουν. Και δεν είναι υπεύθυνα τα παιδιά γι' αυτό. Κανένας δεν μιλάει σήμερα στους νέους για την αρετή, για την τιμιότητα, για το καθήκον, για το Θεό, για την αγάπη. Όλοι τους πρόχνουν στο κακό. Όλοι μιλούν για δικαιώματα, για ευημερία. Κανένας για θυσίες, για υποχρεώσεις, για το χρέος. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν θα δείξουμε σκληρότητα απέναντι σε αυτά τα παιδιά που είναι εξυλαστήρια θύματα του περιβάλλοντος της αρρωστημένης εποχής μας? Οι νέοι ζουν έντονα την εποχή τους και επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά από τη γνώμη των συνομιλίκων τους και της εποχής. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολη η συνεννόηση μαζί τους.
και θα είναι έως ότου εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δημιουργήσουν δική τους οικογένεια. Τότε, όταν έρθει το πρώτο μωρό, αρχίζουν τα αυτιά τους να πέφτουν. Τότε θα έρθουν να σας παρακαλέσουν τότε. Πρώτη φορά θα πούν, θα χρησιμοποιήσουν το ρήμα παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μαμά, φυλάς το μωρό, να πάμε με την, να πάει με τη γυναίκα του στον κινηματογράφο, περίπατο κλπ. Οι γέροντες του Αγίου Όρους πολύ πρόσφατα μας στέλνουν ένα μήνυμα. Όχι σκληρή τακτική απέναντι των παιδιών, όχι αυστηρότητα, λένε. Γιατί οι έφηβοι, οι νέοι τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται, δεν ξέρουν ποιο δρόμο να ακολουθήσουν. Άλλα τους λέμε εμείς στο σπίτι, άλλα οι δάσκαλοι στα σχολεία, άλλα οι φίλοι και οι συνομήλικες, άλλα το πεζοδρόμιο, άλλα η τηλεόραση, άλλα ο κίτρινος και βρώμικος τύπος. Ποιο είναι από όλα αυτά σωστό, διαρωτώνται. Είναι χαρακτηριστικά όσα είπε ο ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ο πατήρ Γιώργος Καψάνης, που ήταν άλλοτε καθηγητής εδώ στη Θεολογική Σχολή, στο 5ο Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο. Ακούστε τι είπε, που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο ταπεινός ορθόδοξος παιδαγωγός, είτε γονιός είτε δάσκαλος, σέβεται και δεν βιάζει την ελευθερία του παιδιού. Η ταπείνωση του χαρίζει και τη διάκριση, την ύψιστη των αρετών κατά τους πατέρες, με την οποία διακρίνει την πρέπουσα στον κάθε άνθρωπο πνευματική μεταχείριση. Έχοντας το ταπεινό εκκλησιαστικό φρόνημα, όχι μόνο διδάσκει, αλλά και διδάσκεται από τα παιδιά. Πράγματι, όπως λέει ένας μεγάλος κοινωνιολόγος της εποχής μας, ο Μπούμπερ, εμείς μορφώνουμε τα παιδιά και τα παιδιά μορφώνουν εμάς. Πολλές φορές μας δίνουν μαθήματα τα παιδιά. Πώς πρέπει να τα διαπαιδαγωγούμε. Με τις αντιδράσεις τους μας ασκούν στην υπομονή, στην ταπείνωση και την ανεξικακία. Και όπως έλεγε κάποιος Άγιος Γέροντας της εποχής μας, πέθανε πέρυσι, ο πατήρ Πορφύριος, ή τα παιδιά, έλεγε, είναι οι μαστόροι σας. Θέλουν να σας αγιάσουν μεθαύριο που θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Θα βρεθούν άλλοι μαστόροι να τα παιδαγωγήσουν αυτά. Θα συμβουλεύουμε βεβαίως τους εφήβους. Θα τους πούμε ότι έχουν και υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να τα κακομαθαίνουμε τα παιδιά. Μπορούμε ακόμη και να τους μαλώσουμε. Δεν είναι σωστό όμως να τους καταπιέζουμε. Την τελική απόφαση για τα προβλήματά τους θα την πάρουν μόνοι τους, ελεύθερα, για να λάβουν και τις ευθύνες τους και να μην αποδίδουν σε εμάς αργότερα την αιτία της αποτυχίας τους, όπως είναι το επάγγελμα, ο γάμος κλπ. Είναι μεγάλο λάθος να αποφασίζουμε εμείς για λογαριασμό των παιδιών μας. Και καθώς επίσης και να τους επιβάλλουμε αναγκαστικά το καλό. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη θρησκευτική ζωή των νέων. Εμείς βέβαια θα συμβουλεύουμε και θα παρακαλούμε και θα δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Αλλά είναι δικό τους θέμα, μιλούμε για μεγάλα παιδιά τώρα, για νέους μιλούμε, είναι δικό τους θέμα αν θα εκκλησιαστούν, θα εξομολογηθούν, θα κοινωνήσουν. Μην λησμονούμε εκείνο που είπε ο αρχηγός της πιστεώς μας και έχει αθάνατη ισχύ, ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Ο Χριστός δεν θέλει ούτε δούλους ούτε μισθοφόρους. Το στράτευμά του αποτελείται από εθελοντές. Οι παρατηρήσεις σας θα είναι λίγες, θα γίνονται με καλοσύνη, σε όρις τρυφερότητος και θα αναφέρονται μόνο σε σοβαρά θέματα. Τα μικρά κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν πρέπει να γινόμαστε χωροφύλακες των παιδιών. Λίγα λόγια και μετρημένα και θα αποχωρείτε γρήγορα προτού να αρχίσει η μάχη και προτού να εκραγεί το ηφαίστειο. Μην περιμένουμε επίσης αμέσως να διορθωθούν τα παιδιά. Το θέμα της αγωγής του ανθρώπου είναι ισόβιο. Ξεκινάει από την κούνια και τελειώνει με το θάνατο. Και μακάριος εκείνος που έχει αυτογνωσία και παλεύει συνεχώς με τον κακομαθημένο εαυτό του για να ελευθερωθεί από τη σκλαβιά του φοβερού αυτού δυνάστη που λέγεται εγώ. Αν σκεφτούμε ποια στάση ετήρησε απέναντι στον άσωτο ιό ο πατέρας της παραβολής του ασώτου, ο Θεός δηλαδή, και το γεγονός ότι ο Κύριος άφησε μια πόρνη να πλύνει τα πόδια του και να σφοντίσει με τα μαλλιά της, αντιλαμβανόμαστε ποια πρέπει να είναι και η δική μας συμπεριφορά απέναντι στις παρεκτροπές, μικρές ή μεγάλες, των παιδιών μας. Μου έκανε εντύπωση, αποδελτιώνοντας όλα τα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου,
μιλάει για τον πατέρα που το παιδί του άργησε τη νύχτα να γυρίσει, διότι ήταν σε κάποιο ειδωλατρικό θέατρο. Και τα ειδωλατρικά θέατρα της εποχής ήταν χειρότερα από τα σημερινά. Τον παρουσιάζει λοιπόν και να λέει το εξής: «Παιδί μου, αυτά τα θέατρα». Τον αγκαλιάζει, λέει, όταν μπει μέσα, τον φυλάει και του λέει: «Παιδί μου, αυτά τα θέατρα, στα οποία παρουσιάζονται ολόγυμνες γυναίκες να εσκρολογούν, δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους, είναι για τους δούλους. Είναι χαμετυπία δηλαδή. Και επομένως εσένα, στην αξιοπρεπειά σου, δεν στέκουν να βρίσκεσαι εκεί μέσα. Έτσι, λέει, μπορεί να μαλακώσει την ψυχή του παιδιού και να το φιλοτιμήσει να μην βρεθεί άλλη φορά σε τέτοιο κατάντημα». Κατανόηση λοιπόν, συμπάθεια, συγκατάβαση, πατρική ευσπλαχνία, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τα αμαρτήματα των νέων, πατρική μεν ευσπλαχνία, λόγο δε επιστημονικό, επανορθούστε δι. Τα σφάλματα, λέει, των νέων θα αντιμετωπίζουμε με πατρική ευσπλαχνία και με μεθόδους επιστημονικές, δηλαδή παιδαγωγικές. Αλλά μιλάει για την πατρική ευσπλαχνία. Οι πατέρες της Εκκλησίας συνιστούν και κάτι ακόμη περισσότερο. Αντί να συμβουλεύουμε συνέχεια τα παιδιά, να παρακαλούμε το Θεό με πίστη, με ειρήνη στην ψυχή, με δάκρυα και με ελπίδα στην καρδιά. Το παρακαλούμε για τα παιδιά μας. Συχνά, εκεί που πίνετε τα πιάτα, μνημονεύσετε το όνομα του παιδιού σας και παρακαλέστε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, είσαι το γιο μου τάδε, λέει, στην κόρη μου τάδε». Ξέρετε τι μυστική επικοινωνία έρχεται μεταξύ σας και του παιδιού σας και πώς μαλακώνει την ψυχή του. Το βλέπεις αγριεμένο και την άλλη ώρα ή την άλλη μέρα έρχεται, λέει: «Μαμά, τι θα κάνουμε για το τάδε θέμα». Εντελώς αλλαγμένο. Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και μαλάκωσε την καρδιά του. Άλλωστε και οι πέτρες ραγίζουν όταν βγουν τα δάκρυα και οι πέτρινες καρδιές. Και το δάκρυ της μάνας είναι παιδαγωγικό μέσο. Πολύ δυνατότερο από τη βία. Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν τα παιδιά μας όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Η οργή, η χολή, η πικρία είναι το μαχαίρι που κόβει την επαφή μας με τη χάρη του Θεού. Μπορείτε εξοργισμένοι και χολωμένοι να ασκήσετε έργο αγωγής? Οργισμένοι όταν είσαστε, δεν καταλαβαίνετε, είναι σαν να δίνετε μια γροθιά στο στομάχι του παιδιού σας. Αυτό κάνουμε όταν είμαστε εξοργισμένοι και αγριεμένοι. Είναι ανάγκη επίσης να καταλάβουμε ότι οι νέοι, να δώσουμε στους νέους να καταλάβουν, οι θρησκευόμενοι ιδιαίτερος γονείς, ότι ο Χριστός δεν κρατεί στα χέρια του την κόλαση για να απειλεί τους ανθρώπους. Ο Χριστός είναι φως, είναι δροσιά, είναι χαρά, είναι ζωή, είναι ειρήνη, είναι αγάπη, είναι ανάσταση. Και μας τα λένε αυτά έννοια της Εκκλησίας μας. Όσοι συνηθίζετε να πηγαίνετε στον όρθρο, θα ακούσετε στους λεγόμενους αναβαθμούς την εξής φράση: Σύ ο Θεός είσαι, ζωή, φως, έρος, προσέξτε, έρος, αγάπη, Χριστώτης, αγαθοσύνη, αγαθότητα. Τα λέει τα αποδίδεις του Θεού. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Έτσι πρέπει να παρουσιάζουμε το Θεό στα παιδιά και όχι σαν τύρανο ή σαν αυστηρό κριτή που μας απειλεί με την κόλαση. Κόλαση υπάρχει, αλλά είναι για τους πορωμένους, για τους αμετανόητους. Δέστε τα λόγια του Χριστού: «Ημείς φίλοι μου εστέ, εγώ ήρικα ημάς φίλους». Διαθέστε τι φράσεις χρησιμοποιεί. «Σας τα δίεγα σας λέγει αυτά, είναι την χαρά να έχετε πεπληρωμένη εν ημίν». Για να έχετε πλήρη τη χαρά μέσα σας. «Εγώ ήλθα είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση». Ήρθα, λέει, για να σας δώσω ζωή αληθινή, τέλεια και περίσσευμα, περίσσια ζωής πνευματικής. Είναι ανάγκη επίσης να κατανοήσουμε ότι εμείς οι μεγάλοι, ότι η αγωγή των παιδιών μας παίζεται στο στίβο της δικής μας ψυχής. Έχουμε εμείς αποκτήσει τη βαθιά ειρήνη της ψυχής μας? Νιώθουν τα παιδιά μας άνετα και ελεύθερα μέσα στα σπίτια μας? Βλέπουν τον πατέρα και την μητέρα να είναι αγαπημένοι? Ή μήπως είναι υποχρεωμένα να ακούνε από το πρωί ως το βράδυ τα κηρύγματα της μαμάς και κάποτε και τις βρυσές του μπαμπά και να παρακολουθούν τους καυγάδες των γονέων τους? Τα παιδιά δεν θέλουν μόνο να τα αγαπούμε, θέλουν να βλέπουν και τους γονείς τους αγαπημένους. Τότε νιώθουν ασφάλεια. Και όμως η φουρτουνιασμένη ψυχή τους έχει ανάγκη από ενθάρρυνση,
από τον έπαινο, από το χάδι. Ξέρετε τι μας συμβούλευε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος αυτός, ο μεγάλος προφήτης της εποχής μας, που όταν καθόσαστε κάτω και χωρίς να ανοίξετε το στόμα σας μπορούσε να σας πει όλη σας τη ζωή, ό,τι έχετε κάνει όλα. Τέτοιο χάρισμα του είχε δώσει ο Θεός. Μας λέει το εξής, τα παιδιά να τα αγκαλιάζετε με τις σκέψεις σας, να τα χαϊδεύετε με το νου σας. Και αυτά τα ίδια τα βρίσκω τώρα στους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Χρυσόστομος με τις ίδιες λέξεις μιλάει. Νουθετείτε, λέει, να νουθετείτε από καρδίας, την καρδιά σας, από προαιρέσεως, με όλη την αγαθή προαιρεσή σας, τη διάθεσή σας την εσωτερική. Σε μια ηλικία που ζητάει, τι ζητάνε νέοι, αλήθεια, συγκίνηση, ενθουσιασμό. Εμείς τι προσφέρουμε. Τι προσφέρουμε, δυστυχώς, τις κομπίνες μας, την ασυνεπιά μας, τα νεύρα μας, τη δική μας κόπωση και τη δική μας απογοήτευση. Είναι ανάγκη γονείς και εκπαιδευτικοί να ζήσουμε μια έντονη πνευματική ζωή μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, την οποία κατευθύνει το Πανάγιο Πνεύμα. Τότε μόνο μπορούμε να ασκήσουμε σωστή αγωγή στα παιδιά μας. Αν ζήσουμε εμείς μια γνήσια χριστιανική ζωή και συνδέσουμε και τα παιδιά μας με έναν μορφωμένο, εφόσον το θέλουν βέβαια, με έναν μορφωμένο και σεβαστό πνευματικό, και έχει εδώ η ενορία σας τέτοιους πνευματικούς, τότε υπάρχουν πολλές ελπίδες να σωθούν τα παιδιά σας από τον σύγχρονο πνευματικό κατακλυσμό. Τίποτα δεν πάει χαμένο από εκείνα που θα σπείρουμε στην ψυχή των παιδιών. Με το λόγο μας, κυρίως όμως με το παραδείγμά σας. Ο μεγάλος ψυχίατρος Κάρολος Γιούγκ είχε διακηρύξει αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι το πρόβλημα των νέων στη βάση είναι θρησκευτικό. Δηλαδή η ζωή του νέου εξαρτάται αν ζει κατά Θεόν ή είναι εχθρός της Εκκλησίας. Ένας άνθρωπος άθεος, αλειτούργητος, που δεν φοβάται το Θεό, θα φοβηθεί τους ανθρώπους, θα φοβηθεί αύριο τον σύντροφό του και δεν θα τον ξαναπατήσει μέσα στο γάμο. Είναι, εδώ ισχύει αυτό που έλεγε το Στογεύσκι. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε το πάνε επιτρέπεται. Αν ήξεραν οι νέοι μας τι θησαυρός είναι η Ορθοδοξία μας και ότι η Ορθοδοξία οδηγεί τον άνθρωπο στη θέωση, δεν θα έτρεχαν στους γκουρού, στους σατανιστές και στους ναούς της Αφροδίτης, όπου τελικά χάνουν την πνευματική τους ελευθερία και καταντούν πολλές φορές στο μηδενισμό. Επειδή οι περισσότεροι Έλληνες έχουμε δυστυχώς στο αίμα μας την αυταρχικότητα και είμαστε γενικά νευρικοί και απότομοι, επιμένω ότι η ανέδεια και η θρασίτητα των νεαρών δεν αντιμετωπίζεται με την δική μας θρασία και σκληρή συμπεριφορά, αλλά με την επιϊκή και συμπαθή στάση μας. Είναι οι πατέρες επανέρχονται στο θέμα αυτό και είναι επιγραμματικοί. Θρασίτης ου θρασίτητη, αλλά επιοικία σβαίνεται. Θρασίτητα, λέει, του νεαρού δεν θα αντιμετωπιστεί με τη δική σου θρασίτητα, αλλά με την επιοίκεια, την υποχρεωτικότητα, την ενεκτικότητα. Επιοίκεια γάρ πάσης βίας δυνατοτέρα. Η επιοίκεια είναι πιο δυνατή από τη βία. Ουδέν επιοικίας και πραότητος ισχυρότερων. Είσαι ήρεμος, φτάνει αυτό για να διδάξει το παιδί σου και να το συγκρατήσει. Δεν χρειάζεται να ξακαβεδείς. Δεν υποχωρεί εκείνο, υποχωρείς εσύ που είσαι και ο πιο δυνατός και έχεις την εξουσία στα χέρια σου. Θα πάρει το καλύτερο μάθημα. Όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό στο σπίτι, καλό είναι να γίνεται οικογενειακό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν και τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Δεν είναι σωστό να μένουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγάλα παιδιά στο περιθώριο του οικογενειακού βίου μέχρι τους ότου πάνε στρατιώτες. Πρέπει να λαμβάνουν και εκείνα τις ευθύνες τους. Όταν δεν τα συμβουλευόμαστε, δεν τα καλούμε σε ένα συμβούλιο, δεν τα ρωτάμε, καταλαβαίνετε ότι με το δίκιο τους είναι εντελώς αδιάφορα για τα οικογενειακά προβλήματα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι είναι πιο έξυπνες οι αγράμματες χωριάτισες, που όταν πάει ο νεαρός γιος που ξέρει μερικά γράμματα, λέει: «Μαμά, τι θα κάνουμε για το τάδε θέμα?» Και η γιαγιά η καημένη μαμά λέει: «Μα παιδί μου, εμένα ρωτάς? Εσύ, παιδάκι, είσαι γραμματισμένος, ξέρεις εσύ, θα βρεις την καλύτερη λύση». Και το παιδάκι αποκτά συνέστηση της ευθύνης του και βρίσκει την καλύτερη λύση. Στους νέους πρέπει να καλλιεργούμε τη συνέστηση της προσωπικής τους αξίας, της ευθύνης τους, του αυτοθεβασμού και της αυτοπειθαρχίας. Αυτό θα το επιτύχουμε με την πειθό, με τον υπομονητικό διάλογο και μερικές φορές και με τα δώρα μας στα παιδιά. Από τα παιδιά θα έχουμε βεβαίως, είπαμε, και απαιτήσεις, για να μην κακομαθαίνουν.
Θα έχουμε όμως πάντοτε υπόψη μας ότι τα παιδιά και οι δύο συνέοι δεν αντέχουν τις γκρίνιες, τις κραυγές, τον αυταρχισμό. Είναι ήδη ηφαίστειο τα ίδια. Μην ρίχνουμε βενζίνη στη φωτιά. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά. Έχουμε υποχρέωση βεβαίως να μεταδώσουμε στα παιδιά μας ορισμένες αρχές και αξίες που τους είναι απαραίτητες στη ζωή. Δεν έχουμε όμως δικαίωμα να τους βάλουμε σόνι και καλά στα δικά μας καλούπια. Άλλη εποχή η δική μας και άλλη εποχή των παιδιών. Τελειώνω με την ομιλία μου. Μήπως έχουμε περάσει την ώρα, κύριε Σίμωνα. Τελειώνω την ομιλία μου με ένα συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει μετά από μια μακρά θητεία στην εκπαίδευση και στο στίβο της οικογένειας. Το οποίο σας παρακαλώ να προσέξετε. Αν θέλουμε να αποφεύγουμε τις καθημερινές συγκρούσεις με τα παιδιά μας και να διατηρούμε την οικογενειακή μας γαλήνη, αν επιθυμούμε να διαφυλάξουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και τη δική μας ψυχοσωματική υγεία, για να μην πάθουμε κανένα έμφραγμα σε καμιά σύγχυση, το έχουν πάθει αυτό πολλοί γονείς, στα παιδιά, στους νέους, θα λέμε το καλό, θα το λέμε το καλό, την αλήθεια, αλλά με καλό τρόπο, με αγάπη και στην κατάλληλη στιγμή, όχι όταν είναι θυμωμένα. Και έπειτα δεν θα τους καταπιέζουμε τους νέους, ούτε θα τους απογοητεύουμε, αλλά θα περιμένουμε, ίσως για πολλά χρόνια, με ανεξάντλητη υπομονή, με ανοχή και συμπάθεια, με αυτοκριτική των σφαλμάτων μας και αγώνα για τη δική μας διόρθωση και προπαντός με πίστη και θερμή προσευχή να οριμάσουν. Σε αυτή την ορίμανση θα βοηθήσει και ο Θεός, που είναι Θεός της αγάπης και πατήρ των νυκτηρμών. Ας τον παρακαλούμε όπως ο πατέρας του Ευαγγελίου: «Κύριε, είπε λόγον και ιεθίσεται ο πες μου». Εσύ άμα πεις ένα λόγο, θα θεραπευθεί το παιδί μου. Μόνον αν μιλήσει ο Θεός και η χάρη του, μπορούν να θεραπευθούν τα σημερινά επαναστατημένα νιάτα. Και αυτό εξαρτάται και από τη δική μας συμπεριφορά και ζωή και από τη δική μας προσευχή. Πάντως, μπορεί να είστε βέβαιοι ότι δεν θα πάνε χαμένοι οι κόποι σας και οι προσευχές σας. Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά σας, όταν κάνουν δικές τους οικογένειες, θα βελτιωθούν πολύ και ίσως αυτή τη φορά να τα δείτε όπως τα θέλετε. Μην παραξενευθείτε αν σας πω ότι μερικοί από αυτούς τους μικρούς βασανιστές μας θα γίνουν καλύτεροι από εσάς και ίσως και να διαπρέψουν. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω, μετά στη συζήτηση όμως θα σταματήσουμε τώρα να κουβεντιάσουμε, και θα σας αναφέρω παραδείγματα τέτοια ζευγαριών νεαρών που είχαν παρασυρθεί σε άβυσο κακών και οι οποίοι όχι απλώς συνήλθαν, αλλά δίνουν σήμερα τη μαρτυρία τους στην κοινωνία. Θα σας τα πω κατόπιν. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα παρακαλούσα ό,τι απορίες υπάρχουν να τις λύσουμε. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Περνά από τρία στάδια ανελήξεως. Γνώρισμα της θρησκευτικότητας του πρώτου σταδίου είναι ευπιστία και γι' αυτό η αγωγή πρέπει να υποφεληθεί από την δεκτικότητα που εμφανίζει τότε η ψυχή του παιδιού. Ακολουθεί ύστερα το στάδιο του δισταγμού, της αμφιβολίας και των αναζητήσεων. Επειδή κατά το στάδιο αυτό επικρατεί η εποπτική σκέψη και η εξήτηση του ηρωικού και του δυναμικού, το σχολείο έχει την ευκαιρία να δώσει στο παιδί το εποπτικό περιεχόμενο των αγώνων και των θυσιών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ζώσα χριστιανική θρησκεία. Κατά το τρίτο στάδιο σημειώνεται η θρησκευτική αναγέννηση και η αρτίωση του εσωτερικού εγώ. Είναι πια ο καιρός που ο έφηβος ξαναγυρίζει στις πρώτες και αρχικές πηγές του θρησκευτικού βιώματος. Ο νέος θα πρέπει τότε να βοηθηθεί στην προσπάθεια που κάνει για να δώσει στο εσωτερικό του εγώ ηθικό περιεχόμενο, για να σταθεροποιήσει μέσα του το θρησκευτικό ιδεώδες του. Η σταθεροποίηση δεν θα γίνει μόνο με το συναισθηματικό του βίωμα, αλλά και με την διανοητική επεξεργασία των θρησκευτικών προβλημάτων σε όλη τους την περιπλοκή και διασύνδεση με τα ηθικά και πρακτικά προβλήματα και με τη συμμετοχή τους στη ζωή και τη δράση. Αγαπητοί ακροατές,
Στα πλαίσια της εκπομπής μας «Ώρα Πνευματικής Οικοδομής» παρακολουθήσαμε ομιλία από τον επίτιμο επόπτη μέσης εκπαιδεύσεως, θεολόγων και παιδαγωγό, κύριον Βασίλειον Χαρόνη, με θέμα «Οι αντιδράσεις των νέων μας και η αντιμετώπιση τους».